Λοιπόν, τώρα θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μούστρα, τον πρόεδρο της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, ο οποίος είναι κοντά μας εδώ στην τηλεεφημερίδα μας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, κύριε Μούστρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε στην Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος να αναφερθεί έτσι για το θέμα που ταλανίζει την πατρίδα μας τα τελευταία 48 χρόνια. 48 χρόνια και φυσικά εμείς εδώ από την 4Ε το θυμόμαστε συνεχώς, δεν σταματούμε. Αλλά τον Ιούλιο ένα παραπάνω, έτσι δεν είναι κύριε Μούστρα? Ο νους μας είναι στην Κύπρο. Έτσι. Πολύ σημαντικό να θυμόμαστε, να μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές, γιατί δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι και οι Ελλαδίτες αλλά και οι Κύπροι δεν γνωρίζουν όσα θα έπρεπε να γνωρίζουν. Είναι... 48 χρόνια λοιπόν περάσανε από τη μαύρη εκείνη χρονιά του 1974, που παρανόμως οι Τούρκοι εισέβαλαν στο νησί και το κατέχουνε μέχρι και σήμερα. Εμείς αγωνιζόμαστε σαν Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι συμβαίνει μέχρι και σήμερα στο νησί μας, να μην ξεχνάμε τους 200.000 Έλληνες της Κύπρου που εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, τους χιλιάδες νεκρούς, αγνοούμενους, τραυματίες, το 37% του νησιού μας που βρίσκεται υποκατοχή, και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε συνεχή αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Ξέρετε, τώρα μας άγγιξε κάποιες χορδές, θα λέγαμε πιο ευαίσθητες, ο εταίρος του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος παρουσίασε χάρτη, δείχνει την Κρήτη τώρα πλέον τουρκική. Οι γνωστές τουρκικές προκλήσεις είναι αυτές οι αξιώσεις. Όταν όμως εσείς το βλέπετε στην πατρίδα σας, ειδικά στην Κύπρο, πραγματικότητα να υπάρχει κατοχή, τι μπορούμε να πούμε? Έτσι δεν είναι? Η διεθνής κοινότητα πρέπει επιτέλους να το καταλάβει αυτό. Έχουμε εισβολή, έχουμε κατοχή, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Νομίζω ότι θα εκφέρω την άποψη, την προσωπική, τη δική μου. Γιατί αυτά είναι μονοπάτια των πολιτικών κυρίως. Mm-hmm. Εγώ απλά θα πω ότι για εμένα η δίκαιη λύση που μπορεί να βρεθεί για το νησί μας είναι να ελευθερωθεί και να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοι στα μέρη τους. Τώρα όλα τα άλλα νομίζω είναι κομμάτια έτσι που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και στην Τουρκία, ίσως και εδώ στη χώρα μας, για να εντυπωσιάσουν. Δεν μας απασχολούν εμένα προσωπικά. Σίγουρα μας στεναχωρεί όλο αυτό που γίνεται, αυτό που ακούγεται για την προσάρτηση της Κύπρου στην Τουρκία και όλα αυτά. Νομίζω όμως ότι πρέπει κάποια στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλες δυνάμεις γενικότερα να επέμβουν με κάποιον τρόπο ώστε να βρεθεί μια δίκαιη λύση για την Κύπρο μας. Νομίζω ότι και στα κατεχόμενα ο κόσμος αυτό θέλει, κυρία Μούστρα, ασχέτως αν δεν μπορεί να το εκφράσει έτσι, αλλά νομίζω ότι αυτό θέλουν, λευτεριά θέλουν, να αναπνέσουν ξανά. Νομίζω είναι το ζητούμενο από όλους. Είναι το ζητούμενο από όλους. Τώρα, η Κυπριακή Εστία ετοιμάζει κάποιες εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες. Η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, να αναφερθώ λίγο στο σύλλογο, mm-hmm. είναι ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1982 από Κύπριους που είτε βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη λόγω προσφυγιάς, είτε λόγω σπουδών, άλλοι για εργασιακούς λόγους. Έτσι λοιπόν νιώσαν την ανάγκη να δημιουργήσουν ένα σύλλογο με σκοπό να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός για το πρόβλημα της Κύπρου, να μπορεί να γίνει σύσφιξη των σχέσεων που ανέκαθεν ήταν εξαιρετική, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και κάθε χρόνο, και είναι μεγάλη ευτυχία, γιατί είμαστε τους λίγους συλλόγους που έχουμε δεύτερης και τρίτης γενιάς Κύπριους πλέον, πολύ ενεργός θέλω να πω, κάθε χρόνο διοργανώνουμε ήταν να πάμε στο βουνό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Σέιξου, να απλώσουμε ένα τεράστιο πανό που έχει γίνει με το σήμα το «Δεν ξεχνώ», το διαχρονικό, 16x11 μέτρα. Αφέθηκαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης 48 μαύρα μπαλόνια, όσα και τα χρόνια της κατοχής, και έγινε και μια έτσι συμβολική δεντροφύτευση. Θα ετοιμαστεί και το βίντεο κλιπ αυτό και θα παίξει τις επόμενες ημέρες, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, με φυλάδια, με ενημερωτικά,
Καλή ώρα τώρα με εσάς που μας δίνετε βήμα να ενημερώσουμε ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αλλά πρέπει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια ο κόσμος να αγωνίζεται για το δίκαιο. Mm-hmm. Είχαμε και το ετήσιο μνημόσυνο που ετελέστη στο Τρίτο Σώμα Στρατού, έτσι δεν είναι? Εχθές, την Κυριακή που μας πέρασε, στις 10 του μηνός, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο των Περσόντων, το οποίο πραγματοποιεί το προξενείο μας, όπως κάθε χρόνο. Και στις 20 του Ιουλίου, ανήμερα του προφήτη Ηλία, που είναι και η ημέρα της εισβολής, ο Μητροπολίτης Βαρνάβας, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εστία, ατελέσει το μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Προφήτου Ηλία στην Άνω Ηλιούπολη, όπως επίσης κάθε χρόνο διοργανώνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Θα ανταμώσουμε ξανά. Εδώ είμαστε, γνωρίζετε πολύ καλά τις ευαισθησίες του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού μας σταθμού, κύριε Μούστρα. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος. Είχαμε το μνημόσυνο, το είπαμε και χθες, που τελέστη στο Τρίτο Σώμα Στρατού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Συμμετείχε φυσικά η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος. Ακούσατε και για τη δράση αυτή στο ΣΕΙΞΟΥ. Φυσικά και θα μεταδώσουμε το βίντεο, πρώτο Θεός. Θα το δείτε κι εσείς εδώ από τη συχνότητα της 4Ε, από την τηλεφημερίδα μας. Τώρα, μια μικρή ανάσα παίρνουμε και περνάμε στην επικαιρότητα.